Κυρίες και φίλοι, νομίζω με τον πιο δραματικό τρόπο ανέδειξε ο κύριος Περιφερειάρχης τις τεράστιες προεκτάσεις, τα ζητήματα που απασχόλησαν όλο αυτό το διάστημα για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια και αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σοβαρότητα της κατάστασης. Θεέ μου, αναφωνώ, Θεέ μου από τι γλιτώσαμε. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, ότι εδώ πέρα γλιτώσαμε από μία τραγική κατάσταση. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ευτυχώς που προλάβαμε τις ακόμα χειρότερες συνέπειες από μία τέτοια καταστροφή, γιατί αντιλαμβάνομαι, υπόθηκαν ήδη από τους αγαπητούς δημάρχους και από τον κύριο Περιφερειάρχη και θα καθίσω να ακούσω μέχρι και τον τελευταίο συμπολίτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, στην επαγγελματική του δραστηριότητα, ο αποκλεισμός που υφίσταται η περιοχή εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αλλά ας κατανοήσουμε όλοι, ας σκεφτούμε όλοι πόσο πολλαπλάσιες, πόσο πιο επώδυνες θα ήταν αυτές οι συνέπειες εάν δεν είχαμε προλάβει να καταγράψουμε την έκταση του προβλήματος και αν δεν είχε προνοήσει η περιφέρεια να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της γέφυρας, ταυτόχρονα δε τη συνέχιση μέσα από τις δυσκολίες που αναπόφευκτα προκύπτουν της κοινωνικο-οικονομικής ζωής του τόπου μας. Σίγουρα και έχουμε ήδη κάνει και εμείς τις ενέργειες που μπορούσαμε μέχρι αυτό το διάστημα εν ώψη των δεδομένων που σήμερα καταγράφονται και θα ακολουθήσουν και άλλες, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.